Δεν θα κάνουμε ένα διάλειμμα, διότι ακολουθεί κάτι αρκετά ενδιαφέρον. Ζούμε στη χώρα που γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Σε αυτή λοιπόν την πολιτιστική κληρονομιά οφείλουμε πάντοτε να δίνουμε χώρο και χρόνο και να συνδέουμε πάντοτε το παλιό με το νέο. Λοιπόν, καλώ τον κύριο Πετρόπουλο, ο οποίος είναι καθηγητής αρχαίας ελληνικής φιλολογίας στο τμήμα στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, να μας αναπτύξει τον αθλητισμό στην αρχαία στην ελληνική αρχαιότητα. Καλησπέρα σας, κύριε Πετρόπουλε. Χάρηκα που σας ξαναβλέπω. Πώς είστε? Χαίρομαι που σας βλέπω. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ. Είμαστε εντάξει? Λοιπόν, θα ήθελα εν πρώτης να ευχαριστήσω το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, την αναγέννηση και πρόοδο, ιδιαίτερα τον κύριο Κουλουβάρη, Τάκη Κουλουβάρη, τον φίλο, φίλτατο, και όλους τους συναδέλφους και συντελεστές αυτής της διημερίδας. Λοιπόν, θα μιλήσω για ένα θέμα το οποίο ελπίζω να σας ενδιαφέρει. Το ανθρώπινο είδος, Homo sapiens, Homo sapiens, είναι Homo ludens, ludens, άνθρωπος ο οποίος αθλείται και εν γέννη αγωνίζεται σε τεχνητές συνήθως οροθετημένες δραστηριότητες που ονομάζουμε αθλήματα και αγώνες. Αν τους καλοσκεφτούμε αγνοώντας προς στιγμήν τις συνήθειες της κοινωνίας μας, το θέαμα ανδρών και γυναικών να τρέχουν εν αγωνίως, καθιδρωμένοι, ασθμένοντας, διανύοντας μικρές ή μεγάλες αποστάσεις σε αγώνες, μπορεί να φαίνεται άσκοπο και ανώφελο. Ο πρώτος Έλληνας, ο οποίος απομακρυνόμενος από το πνεύμα της εποχής του άσκησε κριτική στην κουλτούρα του πρωταθλητισμού, ήταν ο Μικρασιάτης του 5ου αιώνα π.Χ., Ξενοφάνης, φιλόσοφος και ποιητής, ο οποίος περί το τέλος του 6ου αιώνα π.Χ. διερωτήθηκε μεγαλοφόνος σε τι ωφελούσε η νίκη στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θεώρησε τη σωματική δύναμη, την Ρώμη, και την αθλητική επίδοση παράλογες και ζωώδεις. Αν μεταφερθούμε με μία μηχανή του χρόνου στις αρχές του 5ου αιώνα π.Χ., θα δούμε αθλητές να τρέχουν γυμνοί στο περιθώριο μιας θρησκευτικής τελετής, όχι μόνο στην Ολυμπία, αλλά και στο Φάληρο. Αν δεν ενστερνιστούμε την οτροπία της εποχής, θα μείνουμε με την εντύπωση ότι οι ενέργειες αυτές, ο αγώνας δρόμου για παράδειγμα, δεν έχουν νόημα. Ο αθλητισμός είναι πρώτα απ' όλα πολιτισμικό και κοινωνικό φαινόμενο, ριζωμένο στην ανταγωνιστική φύση του ανθρώπου. Σε μία πρόσφατη μελέτη για τον ανταγωνισμό, ο ιστορικός της αρχαιότητας Hans van Veys παρατηρεί μεταξύ άλλων τα εξής. Πρώτον, ο συναγωνισμός είναι οικουμενικό φαινόμενο στην ανθρώπινη κοινωνία. Συνιστά έναν εγγενή, σύμφυτο κοινωνικό παράγοντα, ο οποίος εξηγεί τις ιστορικές αλλαγές σε όλα τα είδη της κοινωνίας. Δεύτερον, κατά τη μεσολυθική και νεολυθική περίοδο, δηλαδή από το 10.000 έως το 7.000 π.Χ., οι κοινωνίες στην Αίγυπτο και την Ευρώπη συναγωνίζονταν στο κυνήγι, τον πόλεμο και άλλες μορφές της σωματικής δύναμης. Τρίτον, η άμυλα, είτε οικονομική είτε σωματική, έχει ως στόχο το ανώτερο στάτους, την υπεροχή. Στην περίπτωση της αρχαίας Ελλάδας, η σωματική επίδοση και ανδρεία και κατ' επέκταση η αθλητική επίδοση εξύψωναν την κοινωνική θέση ενός άντρα, ως κοινωνική θέση εννοείται κάτι πέρα από την κοινωνική τάξη. Ο βιωτός ποιητής Ισίωδος, ο οποίος χρονολογείται περί το 700 π.Χ., δικαιώνεται. Η αίρης, η αίριδα, είναι πανανθρώπινη. Ενδημούσε επίσης ανάμεσα στα μέλη των κατωτέρων τάξεων, όπως οι αγκιοπλάστες, ακόμη και οι επέτες. Μπορούμε να παραβάλουμε και τις δούλες της Ναυσικάς στην Οδύσσια,
οι οποίες έστειβαν τα ρούχα μέσα στις γούρνες, κοιτάζοντας, όπως λέει ο Όμηρος, κοιτάζοντας ποια θα κάνει πιο γρήγορα, ποια θα τελειώσει πιο γρήγορα. Ας αναλογιστούμε την Ιλιάδα και ελπίζω να διαβάσετε την Ιλιάδα, εάν δεν την έχετε διαβάσει, να καταπιαστείτε με την Ιλιάδα Ψή, την Ραψοδία Ψή. Η Ιλιάδα, όπως ξέρετε, είναι το πρώτο λογοτεχνικό έργο στην ιστορία της Δύσης. Χρονολογείται περί το 700 π.Χ. Η Ραψοδία Ψή που ανέφερα, η επωνομαζομένη Άθλα επί Πατρόκλο, αφηγείται την κηδεία του Πατρόκλου, του αγαπημένου συμμαχητή και υπασπιστή του Αχιλλέως, και τους αθλητικούς αγώνες οι οποίοι ακολούθησαν την μεγαλοπρεπή κηδεία. Πρόκειται για επιτάφιους, όπως τους αποκαλούμε, αγώνες, και θα επανέλθω σε αυτό, στους οποίους βλέπουμε τους αχαιούς ήρωες εν δράση για τελευταία φορά, προτού κλείσει η αυλαία της Ιλιάδας. Τους βλέπουμε εκτενώς να συναγωνίζονται, ντυμένοι όμως, πρώτα στην αρματοδρομία και εν συνεχεία σε συντομότερες σκηνές, στην πυγμαχία, την πάλη, τον δρόμο, την μονομαχία, την βολή μετάλλου, τοξοβολία, ακοντισμό. Ευρεία γκάμα. Οι απλοί στρατιώτες παρίστανται ως θεατές, ως φύλαθλοι. Η ραψοδία αυτή αποπνέει μια αρμονική ατμόσφαιρα και προσφέρει μια ανακουφιστική ανάπαυλα μετά τις σχεδόν αδιάκοπες μάχες και σφαγές των τελευταίων 40 περίπου ημερών. Τώρα στο γήπεδο, αντιμετωπίζοντας την ίδια τους την ομάδα, οι ήρωες συναγωνίζονται τόσο άγρια όσο παλαιότερα έκαναν στο πεδίο της μάχης, με την ίδια συνείδηση της ανάγκης να αποκτήσουν τιμή και τις υλικές απολαβές που συνοδεύουν αυτήν, και οι θεοί υποστηρίζουν τους αγαπημένους τους ήρωες με την ίδια ένταση. Οι θεοί είναι θειασότες αθλητικών αγώνων και έχουν, όπως είπα, το φαβορί τους. Έξω από την ομηρική ποίηση ευχαριστούνται οι θεοί παρακολουθώντας αθλητικά γεγονότα. Με την ίδια ικανοποίηση παρακολουθούν τις ποικίλες θρησκευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν τους. Γι' αυτό και για παράδειγμα, κατά την αντίληψη των αρχαίων Αθηναίων, ο Διόνυσος παρίστατο σε κάθε παράσταση τραγωδίας και κωμωδίας και χαιρόταν. Αυτό υπονοεί μια πτυχή του αρχαίου αθλητισμού που συχνά παραβλέπουμε. Οι αθλητικοί αγώνες εντάσσονταν σε θρησκευτικές εορτές ως κομμάτι της λατρείας. Αυτό είναι δύσκολο να το καταλάβουμε στην εκοσμικευμένη εποχή μας. Στην Ολυμπία, ο αγώνας δρόμου, το στάδιον ή ο σταδίου δρόμος, εντασσόταν σε δύο θυσίες. Πριν από τον αγώνα, οι Ηλίοι θυσίαζαν ένα μαύρο κρυάρι για τον τοπικό ήρωα Πέλοπα, στον τύμβο του, το καλούμενο Πελοπίον. Εν συνεχεία, λίγο πιο πέρα, στον βωμό μπροστά από τον ναό του Διός, ετοίμαζαν τη θυσία ενός βοδιού προς τιμήν του Πατέρα των Θεών. Ο βωμός του Διός ήταν στην πραγματικότητα μια μάζα από τη στάχτη που σχηματιζόταν ανά τις δεκαετίες, από τις τακτικές θυσίες και από το αίμα των ζώων που είχε πήξει σαν συγκολητική ουσία. Παρεπιπτόντως, αυτή η μάζα, η οποία έφτασε στο τέλος της αρχαιότητας, στο ύψος των 7 μέτρων, θα πρέπει να βρωμούσε. Ο ιερέας του Ολυμπίου Διός στεκόταν μπροστά στο ναό και υψώνοντας την αναμένη δάδα, σήμαινε την εκκίνηση. Οι δρομείς βρίσκονταν περίπου 192,27 μέτρα μακριά από τον βωμό, ο οποίος χρησίμευε ως το τέρμα του αγώνα. Ο νικητής έπαιρνε έπειτα την δάδα από τον ιερέα και άναβε τη φωτιά για τη θυσία του βοδιού. Η λεπτομέρεια αυτή δείχνει ότι η θυσία προς τον Ολύμπιο Δία παρέμεινε μετέωρη μέχρι ότου τελειώσει ο αγώνας δρόμου. Χρειαζόταν ο νικητής να ολοκληρώσει την ιερουργία της θυσίας. Αλλά για να επιστρέψω στην Ραψοδία Ψή.
η ανάμνηση, η μνήμη του νεκρού ήρωα Πάτροκλου είναι διάχυτη στους αγώνες. Ο αγωνοθέτης και διαιτητής Αχιλλέας, προλογίζοντας τον πρώτο αγώνα, την αρματοδρομία, συνειρμικά οδηγείται στη σκέψη ότι, και παραθέτω, τα άλογά μου έχουν χάσει έναν δυνατό και ένδοξο και ήπιο αρματιλάτη, τον οποίον τώρα μυρολογούν, εννοεί τον Πάτροκλο. Λίγο πρωτύτερα ο ήρωας αυτός αποτεφρώθηκε και τα οστά του ενταφιάστηκαν κάτω από έναν τύμβο. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι και μετά των θανατών του, ο ήρωας ή μάλλον η ψυχή του απολάμβανε τους αγώνες των Αχαιών και παρηγοριόταν, ιδίως γιατί οι αγώνες συμπίκνωναν την πολεμική του δράση όταν ήταν εν ζωή. Η δουλειά ενός ήρωα ήταν να πραγματοποιεί ή καλύτερα να υφίσταται άθλους, δηλαδή δοκιμές ή δοκιμασίες δύναμης και αντοχής σε τυπικές δραστηριότητες, κυρίως την αρματοδρομία, πυγμαχία, πάλι τον δρόμο και την μονομαχία. Η κάθε μία από τις δραστηριότητες αυτές υπαγόταν στο ρεπερτόριο της μάχης. Για παράδειγμα, ένας ήρωας έπρεπε να είναι δρομέας με απίθμενη αντοχή, εφόσον ως οπλίτης επεδίωκε τον εχθρό ή αντιστρόφος όπιστο δρομούσε διοκόμενος. Η άριστη επίδοση του Αχιλλέα στον δρόμο δεν είναι τυχαία. Ο άριστος των Αχαιών, όπως αποκαλεί τον εαυτόν του, συνδύαζε τα ταλέντα του Usain Bolt με αυτά του Ράμπο, αν θέλετε. Ο αγώνας της αρματοδρομίας είναι ο πρώτος στην ψή και καταλαμβάνοντας περίπου 100 στίχους, είναι εμβληματικός των επιταφείων αγώνων. Ο δρόμος είναι το τέταρτο κατά σειράν αγώνισμα στη ραψοδία αυτή, στο οποίο αφιερώνει ο Όμηρος σχεδόν 60 στίχους. Οι λεπτομέρειες της οργάνωσης και διεξαγωγής του δρόμου θυμίζουν την αρματοδρομία. Υποθέτω ότι ο Όμηρος συνέλαβε την κούρσα των αλόγων βασιζόμενος στον αγώνα δρόμου. Ο Αχιλλέας δείχνει στους τρεις αγωνιστές το τέρμα, μια ελληνικότατη, ομηρικότατη λέξη, και ορίζει τον δρόμον, επίσης ομηρική λέξη, δηλαδή την φορά της διαδρομής, δείχνοντας και την αφετηρία ή νήσαν με ύψιλον και δύο σίγμα, όπως έκανε και στην αρματοδρομία. Ο αγώνας θα είναι για την ακρίβεια διάβλος, δηλαδή οι δρομείς θα τρέξουν μία φορά έως το τέρμα και θα επιστρέψουν στην αφετηρία. Οι συμμετέχοντες είναι διαβαθμισμένοι κατά σειράν ηλικίας. Ο Οδυσσέας είναι περίπου 40, ο Αίαντας Ηλέας γύρω στα 30, δεν είναι ο Αίας ο Τελαμόνιος, είναι ο Ελάσσον Αίας. Και ο Αντίλοχος, ο γιος του Νέστορα, είναι περίπου 20 ετών. Ο Αχιλλέας ανακοινώνει και τα ταχυτήτος αέθλα, έτσι είναι στον στίχο. Ταχυτήτος, όχι ταχύτητος, ταχυτήτος αέθλα, δηλαδή άθλα, τα έπαθλα. Πρώτο βραβείο είναι ένας εξωτικός περίτεχνος κρατήρας, λάφυρο πολέμου, που ανήκε στον Πάτροκλο. Ο κρατήρας είναι ένα δοχείο για την ανάμιξη κρασιού και ύδατος. Δεύτερο βραβείο, ένα βόδι ζωντανό, και τρίτο έπαθλο, μισό τάλαντο χρυσού τώρα. Απροσδιόριστη αξία, δεν υπήρχαν νομίσματα στον Όμηρο. Στον αγώνα προπορεύεται ο Αίας, τον πλησιάζει όμως ο Οδυσσέας. Οι δύο τρέχουν σχεδόν σώμα με σώμα. Το ενδιαφέρον είναι ότι για να αποδώσει αυτή τη λεπτομέρεια, ο Όμηρος χρησιμοποιεί μία παρομοίωση παρμένη από τον κόσμο των γυναικών. Μια πρόχειρη μετάφραση. Δίπλα του έτρεξε ο Οδυσσέας τόσο κοντά όσο απέχει το μισό ραβδί που κρατάει μια υφάντρα όταν τραβάει το μασούρι κοντά στο στήθος της. Οι θεατές κραυγάζουν, δηλώνοντας την προτίμησή τους για τον Οδυσσέα. Ο Ιθακίσιος ήρωας προσεύχεται στην Αθηνά να τον βοηθήσει.
Εκείνη κάνει τα χέρια και τα πόδια του πιο ανάλαφρα. Εκείνος επιταχύνει όταν έφνης ο αίας γλιστράει πάνω σε κοπριά βοδιού. Ήταν η θεά που τον έκανε να πατήσει τον όνθον, δηλαδή την κοπριά. Ο παρολίγων νικητής πέφτει μπρούμητα, βουτώντας το στόμα και τη μύτη του στην αχνηστή ακαθαρσία. Οι θεατές ξεκαρδίζονται στα γέλια. Αμέσως όμως ανασηκώνεται ο αίας και συνεχίζει. Νικητής ανακηρύσσεται ο Οδυσσέας, ο οποίος αποσπά τον κρατήρα. Ο δε αίας όνθων από πτύων, δηλαδή φτύνοντας την κοπριά, χαϊδεύει τα κέρατα του βοδιού. Ο αντίλοχος παίρνει το τρίτο βραβείο και πενεύει τον Οδυσσέα ως εξής. Είναι σκληραγωγημένος γέρος. Ομογέρον. Ομός και γέρον. Λίγο άδικο για έναν σαραντάρι, αλλά τέλος πάντων. Σκληραγωγημένος πάντως. Οι αθλητικοί αγώνες που περιγράφει η Οδύσσεια δεν έχουν προφανή μεταφυσική αφορμή. Περνώ στην Οδύσσεια. Οργανώνονται στο νησί Τσχερίας, στη χώρα των Φεάκων, η οποία είναι μια παραδεισένια εντελώς εξωπραγματική και εν πολλής αντιηρωική κοινωνία, στην οποία δεσπόζουν η χλειδή και η διασκέδαση. Διατάσσει να γίνουν οι αγώνες ο βασιλιάς Αλκίνος σε μια στιγμή αμηχανίας, όταν παρατηρεί τον ήρωα Οδυσσέα να κλαίει κρυφά στο άκουσμα ενός τραγουδιού για την τροϊκή εκστρατεία. Οι αγώνες πραγματοποιούνται στην αγορήν, δηλαδή στην αγορά, στον τόπο της συνάθρησης του κόσμου. Πρώτα αγωνίζονται στον δρόμο επιρίσαντο πόδεση. Νικητής είναι ένας πρίγκιπας, ονόματι Κλιτονεύς. Η απόσταση που τον χωρίζει από τους άλλους δρομείς είναι, όπως σημειώνει ο Όμηρος, όσο το διάστημα που διανύουν δύο γαϊδούρια όταν οργώνουν ένα μεγάλο χωράφι. Εδώ προσφεύγει σε αγροτική παρομοίωση. Έπονται τρία άλλα αθλήματα, πάλι, άλμα, δισκοβολία και τέλος πυγμαχία. Δεν απονέμονται βραβεία σε αντίθεση με την Ιλιάδα και η περιγραφή των αγώνων είναι πολύ συντομότερη. Ο Οδυσσέας ήταν θεατής των αγώνων αυτών, οι οποίοι δεν φαίνεται όμως να ανακούφισαν τον πόνο του. Πάσχει από νοσταλγία. Μετά τους αγώνες, ένας νέος, ο Ευρίαλος, τον προκάλεσε με τα ανεδή του σχόλια να αποδείξει ότι δεν είναι ένας ξεπεσμένος έμπορος, αλλά αριστοκράτης αθλητήρ, δηλαδή αθλητής. Με λίγη βοήθεια από την Αθηνά, ο Οδυσσέας αμέσως αποδεικνύει πόσο καλός δισκοβόλος είναι, αποστομώνοντας τους Φέακες. Ο βασιλιάς τους, ο Αλκίνοος, παραδέχεται με δέος την αρετή του ξένου και το στάτους του ως ήρωα. Είσαι ήρωας, του λέει. Όπως ο πόλεμος, λοιπόν, έτσι και τα αθλήματα, οι άθλοι, οι οποίοι προσομοιώνουν την καταπώνηση της μάχης, ορίζουν τον ηρωισμό. Ενδεικτική είναι η δυτή σημασία της λέξης άθλος ή άεθλος στον Όμηρο, που σημαίνει δοκιμασία δύναμης και αντοχής ή δοκιμασία κάποιας δεξιότητας. Στον πληθυντικό, άθλη σημαίνει μάχες, αγώνες, βάσανα, αλλά πρωτίστως συνδέονται με τον ηρωισμό. Ίσως διερωτηθεί κανείς από εσάς τι σχέση έχουν οι αφηγήσεις, οι ιστοριούλες της Ιλιάδας και της Οδύσσειας με τον αθλητισμό κατά την αρχαιότητα. Η απάντηση είναι προφανής, αρκεί να καταλάβει κανείς την ανυπέρβλητη έγκλη και επιρροή που άσκησαν σε όλη τη διάρκεια της αρχαιότητας τα δύο αυτά ποίηματα. Προοικονόμησαν κύρια χαρακτηριστικά του ελληνικού πολιτισμού, αλλά και τα διεμόρφωσαν. Ένα από τα χαρακτηριστικά αυτά ήταν η ιδεολογία του ήρωα, η οποία κατά ανάγκη περιλαμβάνει αθλητισμό, όπως είπα. Κατά την διατύπωση μελετητών, ο αρχαιοελληνικός αθλητισμός ήταν η μίμηση ή η αναπαράσταση των κατορθωμάτων των ηρώων
και αποσκοπούσε στην ενεργοποίηση των ζωοποιών τους δυνάμεων. Στην ενεργοποίηση της δύναμης των ηρώων. Οι ήρωες μετά των θάνατών τους μετατρέπονταν σε τοπικά πνεύματα, σε ίσονες θεότητες που προστάτευαν ή στοιχείωναν την κοινωνία. Αγωνιζόμενοι οι αθλητές ανακαλούσαν την προστατευτική δύναμη των ηρώων. Θα ήθελα να τελειώσω με ένα γνωστό κεφάλαιο της ιστορίας, επίκαιρο λόγω του Μαραθωναίου, του επερχομένου. Θα αναφερθώ εντάχει στην μάχη του Μαραθώνος για να υποδείξω πώς συμπλέκονταν η πολεμική αρετή, ο ηρωισμός με τον αθλητισμό. Στον Μαραθώνα το 490 π.Χ. οι Πέρσες αριθμούσαν τουλάχιστον 25.000 πεζούς, τοξότες και υπείς. Οι Αθηναίοι είχαν 10.000 το πολύ οπλίτες. Οι Πέρσες είχαν σύρει πολλά από τα καράβια τους στην παραλία του Σχοινιά. Οι Αθηναίοι επιτέθηκαν πρώτοι, αλλά έκαναν κάτι πρωτόγνωρο στην ανθρώπινη, τουλάχιστον στην ελληνική πολεμική ιστορία, φέροντας οπλισμό που θα ζύγιζε από 25 έως 35 κιλά, έτρεξαν, λέει ο Ηρόδοτος, αντί να βαδίσουν. Ο ιστορικός εξαίρει την ταχύτητα της εφόδου, χρησιμοποιώντας 4 φορές το ουσιαστικό δρόμο, με ωμέγα και υπογεγραμμένη, δηλαδή την δοτική, το οποίο εδώ σημαίνει τρέχοντας. Δηλαδή, επετέθησαν οι Αθηναίοι τρέχοντας. Είναι δυνατόν οι Έλληνες να έτρεξαν πάνωπλοι περίπου 8 στάδια, δηλαδή 1,5 χιλιόμετρα, προτού επιτεθούν. Αυτό είναι φυσιολογικά αδύνατο, νομίζω θα συμφωνήσετε. Κρατώντας ισομετρικά την ασπίδα τους, η οποία ζύγιζε περίπου 8 κιλά από αριστερά στο ύψος του στέρνου, θα έφθαναν στη μάχη ήδη εξαντλημένοι από τον αγώνα δρόμου. Αυτό έδειξαν προετών φοιτητές από τη Σχολή Φυσικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Penn State κατά τη διάρκεια προσομοιώσεων της εφόδου. Υπό το φως των εργομετρικών αποτελεσμάτων των αθλητών αυτών, μπορούμε να υποθέσουμε με μεγάλη βεβαιότητα το εξής. Οι Αθηναίοι αρχικά θα προχώρησαν σε ρυθμό βάδιν. Στα τελευταία όμως 200 μέτρα περίπου επετάχυναν το τέμπο τους για να αποφύγουν τα βέλη του εχθρού. Διένυσαν 200 μέτρα σε 90 δευτερόλεπτα, αναπτύσσοντας ταχύτητα 8 χιλιόμετρων την ώρα. Αυτή η ταχύτητα χαλαρού τζόγκινγκ ήταν ασυνήθιστη για μία φάλαγγα σε ανώμαλο έδαφος. Όταν ανέπτυξαν την ταχύτητα αυτή επί 90 δευτερόλεπτα στο τέλος του πειράματος, οι Αμερικανοί φοιτητές είχαν φτάσει το 100% της απόδοσής τους. Οι Αθηναίοι και οι πλατείς σημειωτέων δεν ήταν μόνο εικοσάριδες, όπως οι φοιτητές, αλλά και μεσήλικες, ακόμη και εξιντάριδες. Προσέκρουσαν με τεράστια δύναμη στους παρατεταγμένους Πέρσες, οι οποίοι στέκονταν ακίνητοι και κοίταζαν σοκαρισμένοι. Σκοτώθηκαν 192 Αθηναίοι, άγνωστος αριθμός πλατεαίων και 6.400 Πέρσες. Οι Αθηναίοι έκαψαν αρκετά πλοία του εχθρού, οι δε Πέρσες επιβιβάστηκαν γρήγορα στα εναπομείναντα πλοία, ήταν αρκετά, και απέπλευσαν νοτίως προς το Σούνιο με απότερο προορισμό το Φάληρο, καλή ώρα, το οποίο τότε ήταν το κύριο λιμάνι των Αθηνών. Σκόπευαν να αποβιβαστούν στο Φάληρο για να εισβάλλουν στην Αθήνα. Εκκινώντας από τον Σχοινιά, οι Αθηναίοι πολεμιστές αποδίθηκαν σε έναν πραγματικά αγώνα δρόμου για να προλάβουν την απόβαση. Ο Ηρόδοτος δεν προσδιορίζει πότε ακριβώς έγινε αυτή η επίγουσα πεζοπορία από τον Μαραθώνα. Σύμφωνα με τον Πλούταρχο, 130 μετά Χριστόν, οι Αθηναίοι ξεκίνησαν αυθημερών. Ο Ηρόδοτος σημειώνει και μεταφράζω πρόχειρα, έσπευσαν πεζοί στην πόλη όσο γινόταν πιο γρήγορα και έφτασαν πρώτοι, προτού να αφηχθούν οι βάρβαροι. Θα λέγαμε ότι οι Αθηναίοι τερμάτισαν πρώτοι σε αυτόν τον αγώνα σωτηρίας.
πήγαν στο γυμνάσιο, στο γυμναστήριο του Ηρακλή, στο κοινό Σαριές, στην περιοχή της σημερινής Νέας Σμύρνης. Ύστερα από 14 ώρες, όπως υπολογίζει ένας συναδελφός μου, οι Πέρσες αγκυροβόλησαν στα ανοιχτά του Φαλήρου. Προφανώς είδαν τους Έλληνες και απέπλευσαν προς την Ασία. Εδώ λοιπόν έχουμε τον πρώτο μαραθώνιο δρόμο στην ιστορία. Δεν ήταν άθλος ενός, αλλά μαζικός. Ανάμεσα στους Αθηναίους ήταν και ο Μιλτιάδης, στρατηγός, 65 ετών. Προχώρησε με γοργό βηματισμό από τον Μαραθώνα, κουβαλώντας τον βαρύ οπλισμό του, λίγες ώρες μετά από μια μάχη χέρι με χέρι. Όπως στη μυθολογία, έτσι και εδώ, η έκβαση του αγώνα έκρινε τη ζωή ή τον θάνατο των αγωνιζομένων. Οι πεζοπόροι έσωσαν για δεύτερη φορά την πατρίδα τους με την αντοχή και την ταχύτητά τους σαν ομηρικοί ήρωες. Σας ευχαριστώ. Εντάξει. Ευχαριστούμε τον κύριο Πετρόπουλο για την πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία. Αυτό, κύριε Πιτσιλαδή, εντάσσεται σε αυτή την προσπάθεια, τη γενικότερη που λέμε, ότι χρειάζεται εμείς ως Έλληνες να πρωτοπορήσουμε στην επανίδρυση του Ολυμπισμού, στην επανίδρυση των Ολυμπιακών και αθλητικών ιδεοδών και αξιών στην Ελλάδα. Ο κύριος Πετρόπουλος, όπως πάντοτε, είναι συγκλονιστικός. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε όλους σας για την υπομονή σας και για την συμβολή στην πολύ ωραία σήμερα πρώτη μέρα της διημερίδας μας. Σας περιμένω αύριο το πρωί. Ο κύριος Πιτσιλαδής μας ετοιμάζει κάτι πάρα πολύ ωραίο. Μην το χάσετε. Θα εκπλαγείτε πολύ θετικά. Καλό σας βράδυ. Σας περιμένουμε αύριο το πρωί στις 10 η ώρα.